Το 15 είναι ο Τσακερίλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Το σκορ έγινε το μεταξύ 62-52 και έχουμε φάουλ του Μπαγιουλκέν επάνω στο Σιούτι. 10 λοιπόν της διαφοράς. Ο Άρης πλήρωσε πάλι κάποια χαλάρωση. Χάθηκαν κάτι σίγουρα καλάθια. Η διαφορά μειώθηκε στους 10 πόντους. 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας Σιούτης. Με αντίπαλο τον Μπαγιουλκέν. Φολόπουλος, Σιούτης αλλάζουν πάσες. Πιεστική άμυνα των Τούρκων κάνουν την ίσαντη προσπάθεια να ανατρέψουν το σκορ. Θα κερδίσει το φάουλ ο Μαλά, ναι, επιθετικό φάουλ. Η μπάλα για τους Τούρκους. Να, εδώ ο Σάκλεφορτ που έκανε το φάουλ. Σε αυτό το σημείο το παιχνίδι θέλει ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς ελληνικής ομάδας. Θα πρέπει να αυξήσει τη διαφορά εάν δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες. Μπράισον. Αλλάζουν πάσες. Οι Τούρκοι βρίσκουν τον Αϊντίν στα πλάγια. Θα στοχίσει να ξανακερδίσουν την μπάλα. Εκεί ο Ορτίθ κερδίζει τελικά τη μάχη. Στο τερέν κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Σιούτης. Χολόπουλος. Σάκλεφορ. Σάκλεφορτ, Χολόπουλος, προσποίηση. Θα βρει τον Ορτίθ εκεί, η πάσα δεν είναι καλή. Και βέβαια η μπάλα είναι για την τουρκική ομάδα. Πολλά τα λάθη στα τελευταία αυτά 2-3 λεπτά από πλευράς Άρη, ο οποίος θα πρέπει να συνέλθει. Να, εδώ ο Ντάγκαν ο Ισραηλινός και το νούμερο 8 ο Νουρ Αϊντίν. Μπαγιουλκέν. Αϊντίν. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Ντάγκαν στον Μπαγιουλκέν καταλογίζει. Να, εδώ ο Μπαγιουλκέν. Το νούμερο 7 είναι ο Μπαγιουλκέν. Το νούμερο 4 είναι ο Εράν. Χολόπουλος. Θα δώσει το Λιαδέλη. Λιαδέλης σκιούτησε εκεί, τρυπώνει, δεν θα βρει όμως διέξω, θα προσπαθήσει να βγει έξω. Περνάει στον Ορτίθ. Είναι σαφή συντολής του Σούμποτιτς να παίξουν με τον Ορτίθ. Θα σκοράρει ο Πορτορικάνος, έμπειρος. Ανακουφίζει σε αυτό το σημείο τον Άρη. 12 λοιπόν της διαφοράς, 64-52 από πλευράς Άρη. 6 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας στο κλειστό της Νεαρμίνης. Γυρίζουν την μπάλα οι Τούρκοι παίκτες. Μπράισον ο Αμερικάνος θα δώσει στο Μπαγιουλκέν. Θα στοχίσει. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το νούμερο 8 θα κάνει το φάουλ. Ο Νουρ Αϊντίν είναι άπειροι οι Τούρκοι παίκτες. Στις δύσκολες στιγμές τα χάνουν, κάνουν το λάθος. Και έχουμε μια αλλαγή. Αποσύρεται ο Μπαγιουλκέν. Περνάει στο παιχνίδι ο Μεχμέτ Τινάη, ένας καλός χειριστής της μπάλας. Να, εδώ Τινάη, με το νούμερο 10. Σιούτης. Σάκλεφορ. Λιαδέλης. Ορτίθ. Ο Σούμποτη ζητάει κίνηση. Θα ευστοχίσει στην κατάλληλη στιγμή ο Χολόπουλος. Να, εδώ ο Άρης Χολόπουλος στο τρίποντο, 67-52. Αυξάνει τη διαφορά εδώ το τρίποντο του Χολόπουλου. Αυξάνει τη διαφορά σε αυτό το καθοριστικό σημείο ο Άρης. 67-52, 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας. Θα κόψει εκεί ο Ορτίθ. Πολύ σωστά τοποθετημένος.
José Ortiz. Μπράισον θα ευστοχίσει εκεί από μακριά, προτιμάει να κάνει το σωστό μακριά ο Μπράισον. Να εδώ ο Μπράισον, το σκορ 67-54. Σιούτης. Λιαδέλης, Ορτίθ. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα και ευκαιρία για ένα διαφημιστικό μήνα να δούμε. Ένα ευνηδιασμό του Άρη, ο οποίος τελικά ο Σάκλεφορ δεν μπόρεσε να τον υλοποιήσει. Στο παιχνίδι όμως και πάλι, κανονικά εδώ στην Ιασμίνη, το σκορ 67-54. Αϊντίν για την Μπεσίκτας. Θα στοχίσει ομαλά. Το πρόβλημα του Άρη σήμερα είναι τα block-out στην άμυνα. Δεν έχει κάνει καλά block-out και γι' αυτό οι Τούρκοι παίκτες έχουν κερδίσει πολλά επιθετικά rebound και έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ο Γιάννης ο Σιούτης θα βρει το στόχο με αυτό το τρίποντο. Πολύ καλό σουτέρ. Ο Σιούτης απλώς δεν τολμάει πολλές φορές να κάνει το σουτ. Όταν τολμήσει είναι πολύ καλό σουτέρ. 70-54, 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Αϊντίν είναι ένα δυνατό παιδί. Θα μπει μέσα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, θα αφήσει την μπάλα. Σκοράρει 70-56. Στους 14 πόντους μειώνει η Μπεσίκτας. Σιούτης πιέζει ο Τινάη κάτω από το καλάθι, το Σιούτη. Περνάει το κέντρο. Θα κλέψει εκεί ο Τινάη. Θα κάνει το φάουλ ο Σιούτης. Κάποια στιγμή χαλάρωσε, έγινε το λάθος. Τα βάζει με τον εαυτό του. Ένα φιλότιμο παιδί ο Γιάννης ο Σιούτης. Θα περάσει το παιχνίδι ο Μπόνι τώρα στη θέση του Λιαδέλη. Λιαδέλης ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι με ένα απολογισμό 15 πόντων, 2 στα 2 στις ελεύθερες βολές, 5 στα 8 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, έχοντας κερδίσει και ένα rebound. Έχει ένα κλέψιμο. Το σκορ παραμένει 70-56. 70-57. Πιέζει πάντα ο Τινάη το σιούτ της Σάκλεφορντ. Όμορφη πάσα από το Σάκλεφορντ στο σιούτι. Να εδώ η πάσα assist. Πολύ όμορφη πάσα στο σιούτι. Θα πετύχει το καλάθι χωρίς πρόβλημα, χωρίς αντίπαλο, 72-57. Πιέζει ο Μπόνι εκεί. Το out είναι για την Μπεσίκτας από τα χέρια του Σιούτη. Έχει περάσει στο παιχνίδι το μεταξύ νούμερο 13 από πλευράς Μπεσίκτας ο Μουσταφά Κεσκιτούρκ. 19 ετών είναι ο νεαρός. 1 μέτρο και 98 εκατοστά ύψος. Ο 58 υπέρ του Άρη. Παιχνίδι για το κύπελο Κόρατς. Προσπάθεια του Άρη λοιπόν να μπει στους 16 του κυπέλου Κόρατς. 72-58, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση ο Άρης. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας θα κερδίσει ο Παπαδάτος φάουλ από τον Τινάη. Πόνι από τα πλάγια θα δώσει στον Παπαδάτο και έχουμε νέο φάουλ από τον Μεχμέ Τινάη. Να εδώ Τινάη επάνω στον Παπαδάτο, θα σουτάρει τώρα 2 βολές ο νεαρός του Άρη. Όχι, δεν σουτάρουν ακόμα βολές, διορθώνω. Η μπάλα είναι τα πλάγια, πιέζουν εκεί οι Τούρκοι παίκτες. Θα κάνει το φάουλ ο Αϊντίν μαζί με τον Τινάη. Και τώρα θα έχει δικαίωμα βέβαια για 2 βολές ο Αλέξης Παπαδάτος, που είναι 20 ετών και έχει ύψος 1 μέτρο και 84 εκατοστά.
Εύστοχη και η δεύτερη βολή, 74-58. Δύο λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας εδώ στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Δεν θα του ξεφύγει. Ο Εράν θα ευστοχήσει με αυτή τη ραβέρσα. Το σκορ 74-60. Πιέζει ο Τινάη τον Παπαδάτο. Δεν έχει πρόβλημα ο νεαρός, θα περάσει το κέντρο. Είναι καλός χειριστής της μπάλας, όπως είπαμε. Και πολύ έξυπνος παίκτης. Παπαδάτος. Πάντα Παπαδάτος. Θα βρει τον Ορτίδ. Σουτ λέει ο Σούποτιτς. Καθυστερούν εκεί, κόβεται Ορτίδ. Μπράισον στην αντεπίθεση. Θα ευστοχήσει με μπάσιμο ο Εράν. Θα κάνει το σκορ 74-62. 56 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας. Εράν έχει πετύχει 11 πόντους. Επιθετικό φάουλ από πλευρά Σάρη και ευκαιρία για ένα διαφημιστικό μήνυμα. Μείωση στο 74-64. 23 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει ο αγώνας. Ίσως η τελευταία επίθεση του Άρη. Εράν, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι στιγμής 13 πόντους για την Μπεσίκ. Ο Μπράισον Ναχάρ θα βγάλει έξω το Χολόπουλο. Χολόπουλος του 3 πόντων είναι εύστοχος. Ο Άρης Χολόπουλος θα πετύχει 8 πόντους, 2 στα 2 τρίποντα έχει. Και σε αυτό το σημείο θα λήξει ο αγώνας. 77-64. Ο Άρης κέρδισε την Μπεσίκτας. Πήρε τη ρεβάνς πανηγυρικά από το άδικο, από την άδικη εκείνη διακοπή. Και θα δώσω το μικρόφωνο στον Κώστα Καπασιώτη να κάνει μια συνέντευξη με τον προπονητή του Άρη. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Λευτέρη Σούμποτιτς. Κύριε Σούμποτιτς, συγχαρητήρια για την νίκη. Πρόκριση τελικά στους 16 διοργάνωσης, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αυτό θέλαμε και αποδείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Και τα παιχνίδια κερδίζονται μέσα στο γήπεδο και δεν χρειαζόταν αυτό που ήταν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δώσατε και μια διαφορετική εικόνα με αλλαγές, με τεστ που κάνατε ίσως με όλους τους παίκτες, έτσι, σήμερα. Όχι, δεν κάναμε. Κάναμε κανονικό το παιχνίδι. Παίξανε τα παιδιά που πρέπει να παίξουν. Και πιστεύω ότι αποδείξανε ότι αξίζουν. Τώρα μπροστά η Μπεομπάγκα, μια ομάδα ενός πολύ γνωριμού σας, του κυρίου Νίκολιτς. Τώρα μπροστά μας είναι ο Ηρακλής. Πρώτο στο Σάββατο το Ηρακλής και μετά σκεφτόμαστε την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο μάτσο στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής καίγεται για τους συμμαθητούς. Εμείς που έχουμε χάσει με το ΠΑΟ προηγούμενο Σάββατο. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και το Σάββατο και την επόμενη εβδομάδα με τον Μπεομπάγκα. Μέσα σε μια εβδομάδα θα έχετε συλλέξει πληροφορίες για την Μπεομπάγκα, το οποίο πιστεύω ξέρετε κάπως εσείς. Έχουμε ήδη 4 κασέτες και θα πάρουμε την Κυριακή την κασέτα που θα παίξουμε το Σάββατο. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ καλά. Θα ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στην διοργάνωση. Πάρε ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ τον Κώστα Καπασιώτη. Και ενώ εσείς βλέπετε το τελευταίο τρίπον του Άρη Χορόπλου, να πούμε ότι ο αγώνας Άρη Μπεσίκτας έληξε με 77-64. Κέρδισε ο Άρης την Μπεσίκτας. Πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Μπεομπάγκα. Η Μπεομπάγκα την ομάδα του Άτσα Νίκολης την άλλη Τετάρτη στο Αλεξάνδριο. Δεύτερος αγώνας στο Βελιγράδι. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε ένα όμορφο παιχνίδι εδώ μέσα σε μια γενικά καλή ατμόσφαιρα. Όπως πρέπει, όπως αρμόζει μεταξύ των παικτών Ελλήνων και Τούρκων. Δεν χρειάζονται ακρότητες, δεν χρειάζεται να μπαίνει ο εθνικιστικός παράγοντας σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και δίπλα μου ο συνάδελφος, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πράγματι έτσι όπως θα είπες είναι πάρει. Ωραία η ατμόσφαιρα στο τέλος του αγώνα. Οι δύο ομάδες αντάλλαξαν χειραψίες μέσα σε πολύ εγκάρδιο κλίμα. Έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός και να μην βλέπουμε γεγονότα σαν και αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω όμως τον Κώστα τον Χαλβατσιώτη ότι είναι έτοιμος να κάνει συνέντευξη και να του δώσουμε το λόγο. Ο πρόεδρος του Τακαρίς, ο κύριος Ζαφύρης Σαμολαδάς, κοντά μας. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Τέλος καλό, όλα καλά, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Και τώρα ο Άρης 16 διοργάνωση του Κόρατζ. Ναι, περιμένουμε τώρα την Μπεομπάγκα 15 το μήνος. Είναι μια ομάδα στην οποία είναι τεχνικός σύμβολος ο κ. Νίκολιτς, ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίστηκε με τον Άρη το καλοκαίρι, ενδεχομένως να ερχόταν. Δεν ξέρω αν αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα σε αυτή την αναμέτρηση. Ασφαλώς δείχνει.
θα συναντήσουμε τον προφέσορα. Να πούμε για τον Άρη τα δικά σου προγνωστικά σε αυτή τη διοργάνωση πλέον αφού φτάσει στο 16. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος να παίξει, να νικήσει και να προκριθεί. Ωραία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Κώστα τον Χαλβατσιώτη. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η μετάδοσή μας τελείωσε από το κλειστό. Στην δεκάδα του είναι η συμμετοχή του Μολτέντο, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στην ομοπλάτη. Όμως